Γεια σας σε όλους. Εγώ, συγγνώμη, θα ακολουθήσω το παλιό, την παλιά μέθοδο, το τευτέρι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι μετά από 30 χρόνια προϋπηρεσίας μου στο ΕΣΥ, προσθέθηκε μία ακόμα εμπειρία, η πανδημία, που αποκάλυψε περίτρανα τη γύμνια του συστήματος, όχι βέβαια μόνο στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς σε όλον τον καπιταλιστικό κόσμο και ειδικά στις υπερδυνάμεις, δηλαδή το πώς αντιμετωπίζουν την υγεία των εργαζομένων και την ίδια την ανθρώπινη ζωή με τον τρόπο αντιμετώπισης πανδημίας τον αριθμό των θυμάτων τους. Ήταν ήδη προβληματικό το σύστημα υγείας μας με την όλο και μεγαλύτερη υποχρηματοδότηση και με την έλλειψη πρωτοβάθμιας υγείας με τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Λείπουν περίπου 30.000 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων. Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2020 έκλεισαν πολλά νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, γιατί βλέπετε είναι κόστος για το καπιταλιστικό κράτος και γιατί έπρεπε να δώσουν χώρο στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Παρόλες τις αυξημένες ανάγκες του λαού λόγω της αύξησης του πληθυσμού και των προβλημάτων. Τα νοσοκομεία μετατρέπονται σιγά σιγά σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις. Εδώ και χρόνια προσλαμβάνονται συμβασιούχοι σε όλους τους κλάδους εργασίας που πλησιάζουν το 1/3 του συνολικού προσωπικού. Έως ότου εκπαιδευτούν αυτοί, θα έχει τελειώσει και η σύμβασή τους. Αλλά θέλουν βασικά εργαζόμενους κακοπληρωμένους, χωρίς δικαιώματα και φοβισμένους. Η έλλειψη προσωπικού και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας προκαλεί μεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας με οδυνηρά αποτελέσματα στους εργαζομένους για την υγεία τους. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα, καρδιολογικά, νευρολογικά, μυοσκελετικά, αλλά και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ελλιπής χρηματοδότηση από το κράτος επίσης προκαλεί προβλήματα στις υλικοτεχνικές υποδομές, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές των εργαζομένων και των ασθενών, που αποτύχει δεν έχουμε θρηνήσει θύματα, λόγω της αυτοθυσίας των εργαζομένων να τα βγάζουν πέρα και στα πιο δύσκολα. Όλες αυτές οι δυσκολίες δεν καταγράφονται πουθενά, γιατί οι εκάστοτε διοικήσεις και κυβερνήσεις κάνουν το παν για να μην προσλαμβάνουν γιατρούς εργασίας, τεχνικούς ασφαλείας εργασίας. Όπως παραδείγματος χάρη ο Ευαγγελισμός με 2.000 εργαζόμενους δεν έχει ούτε γιατρό εργασίας, ούτε τεχνικό ασφάλειας. Στην περίπτωση εδώ της πανδημίας, οι ελλείψεις σε μέσα προσωπικής προστασίας, αλλά και θέματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλου του προσωπικού, από την καθαριότητα μέχρι και το ιατρικό προσωπικό, αναδείχθηκε και αντιμετωπίστηκε με πολλαπλές παρεμβάσεις του σωματείου μας. Γενικότερα, η όλη προσπάθεια του συστήματος ήταν να μας κλείσουν στα σπίτια μας για να μπορέσουν να κερδίσουν χρόνο, ώστε να βελτιώσουν κάπως τις νοσοκομιακές δομές. Δεν θέλω να συμπληρώσω για τα κρεβάτια της ΜΕΘ από 560 που τα κάνανε 700 με το ζόρι, με μετακινήσεις εργαζομένων και προσωπικό επικουρικό, το οποίο στην πλειοψηφία τους ήταν άπειροι. Αποδυνάμωσαν έτσι όμως και διέλυσαν τις υπόλοιπες δομές και υπηρεσίες, βάζοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους ασθενείς. Μετρούσαμε κάθε μέρα τα θύματα από τον κορονοϊό, ενώ οι υπόλοιπες νόσοι κάλπαζαν, όπως τα εμφράγματα, οι καρκίνοι, οι ψυχιατρικές νόσοι. Με την προπαγάνδα των ορισμένων καλοπληρωμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, παρουσίαζαν ότι η εξάπλωση του ιού και η έκβαση της όλης πανδημίας είναι η ατομική υπόθεση, καθιστώντας τον καθέναν υπεύθυνο για την υγεία του, να κάνει αυτοδιάγνωση, αυτοθεραπεία. Βέβαια, πάρθηκαν κάποιες κεντρικές αποφάσεις, αυτές που τους χρειαζόταν ειδικά για το σύστημα. Και σε όλη αυτή την περίπτωση, ο ιδιωτικός τομέας βρήκε πάλι την ευκαιρία, με τη στήριξη βέβαια του κράτους, να βγάλει μεγάλα κέρδη από τις ΜΕΘ, τα διαγνωστικά κέντρα κτλ. Η Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα που ευτυχώς δεν είχαμε πολλά θύματα από τον κορονοϊό. Όμως σε άλλες χώρες οι θάνατοι ήταν χιλιάδες, είναι χιλιάδες. Και πρώτα απ' όλα η Αμερική. Όλη η προπαγάνδα του στηρίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλο σύστημα εκτός του καπιταλισμού. Αλλά η ιστορία και τα στοιχεία, παρόλα αυτά που προσπαθούν να τα αλλάξουν, είναι πολύ διαφορετικά. Η εμπειρία μου από το σοσιαλισμό, γιατί είχα την τύχη και την ευτυχία να σπουδάσω στη Σοβιετική Ένωση, στα χρόνια αυτά των σπουδών μου, είναι πολύ πλούσια και μοναδικά. Πρώτα απ' όλα,
Το σύστημα υγείας ήταν βασισμένο στην αρχή της βελτίωσης της υγείας του λαού όλων των εργαζομένων με τη συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων μέσα από επιτροπές που κατέγραφαν, επιτηρούσαν το πώς είναι, ποιες είναι οι ανάγκες τους. Ήταν το μοναδικό δημοκρατικό σύστημα υγείας. Το να βελτιώσει την υγεία των εργαζομένων επιτυγχάνεται με πάρα πολλούς παράγοντες. Πρώτον, οι συνθήκες εργασίας, χρόνος εργασίας, το οκτάωρο, η ασφάλεια εργασίας. Δεύτερον, οι συνθήκες διαβίωσης, όπως είναι η κατοικία. Δεν υπήρχαν άστεγοι. Εδώ όλες οι μεγάλες χώρες έχουν τις χιλιάδες άστεγους. Είχαν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση σε καθαρό νερό. Τώρα σε λίγο δεν ξέρουμε με την ΕΙΔΑΠ τι θα γίνει αν θα έχουμε πρόσβαση σε καθαρό νερό. Λοιπόν, το περιβάλλον, η μόλυνση του περιβάλλοντος, και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη θέμα αν υπάρχει μεγάλη περιβαλλοντική μόλυνση. Από το 1922 χαρτογραφήθηκαν ο πληθυσμός, οι συνθήκες διαβίωσής τους και η νοσηρότητά τους το 1922, αμέσως λίγα χρόνια μετά την Επανάσταση. Προσέχανε για την υγιεινή ζωή, δηλαδή τη σωστή διατροφή, την καταπολέμηση του αλκοολισμού και την εξάρτηση από άλλες ουσίες, την ανάπτυξη του αθλητισμού. Επίσης, με ενημέρωση και εκπαίδευση για θέματα υγιεινής και προφύλαξης από επιδημίες, από τα πρώτα χρόνια της μεταεπαναστατικής Σοβιετικής Ένωσης, ξεκίνησε η ενημέρωση του πληθυσμού με διάφορους τρόπους. Μα ήταν πλακάτ, αφίσες, φυλάδια, ομιλίες, σε όλους τους χώρους δουλειάς και όπου βρισκόταν μεγάλο μέρος πληθυσμού, εργοστάσια, συνεταιρισμούς κτλ. Δόθηκε μεγάλη έμβαση στην εκπαίδευση, στα σχολεία, τα πανεπιστήμια. Υπήρχε, θυμάμαι, μία αφίσα, πολύ παλιά αυτή, μέσα στο που λέει «Ο καλός ο κομμουνιστής είναι αυτός που είναι καθαρός», για να προβάλλουν και την καθαριότητα. Η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας υγείας σε κάθε χώρο εργασίας, σχολείο, παιδικό σταθμό, βρεφονιπιακό σταθμό, υπήρχε νοσηλευτής, νοσηλεύτρια και γιατρός. Σε κάθε περιοχή υπήρχαν πολυκλινικές με όλες τις ειδικότητες και τα διαγνωστικά εργαστήρια. Άλλα ήταν για τους ενήλικες, ξεχωριστά για τα παιδιά, ειδικά για τις έγκυες γυναίκες. Η κάθε περιοχή είχε το δικό της σταθμό πρώτων βοηθειών, που σε 5 με 10 λεπτά το πολύ έφτανε στον ασθενή με πλήρωμα γιατρό και νοσηλευτή. Και το βασικότερο, όλες οι υπηρεσίες υγείας ήταν εντελώς δωρεάν για όλους και πρόσβαση από όλους. Χτίστηκαν και αναπτύχθηκαν χιλιάδες νοσοκομεία, πολυκλινικές, σταθμοί πρώτων βοηθειών και σανατόρια σε όλη τη Σοβιετική Ένωση. Και μιλάμε για χώρες της Ανατολής, Τατζικιστάν, Ουσμπεκιστάν, όλες από Καζακστάν, που ήταν πολύ χαμηλό το επίπεδο, βιωτικό τους επίπεδο. Η εκπαίδευσή τους, η έρευνα, και ήταν τόσο πρωτοποριακές για εκείνη την εποχή που μέχρι τώρα τα πρωτοποριακά τους επιτεύγματα ήταν και είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως. Άρα λοιπόν, αν τότε σε εκείνες τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες που υπήρχε πείνα, αναλφαβητισμός, πόλεμοι, παρένθεση, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καταστράφηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος όλων των υποδομών, τα οποία τα ξανακτήσανε μέσα σε 2 χρόνια, λοιπόν, αυτό μας δείχνει την ανωτερότητα του συστήματος του σοσιαλισμού και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στη σημερινή εποχή με την αλματώδη ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας, αλλά να υπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι των μονοπωλίων. Ευχαριστώ πολύ.